Άγιος ο Θεός. Ευχαριστώ. Και πάμε να δούμε τι κάνει αυτή η... Καλά, εγώ είμαι η Πάολα, αλλά τι κάνει αυτή η Πάολα. Όταν χαίρεται, όταν δεν χαίρεται, όταν... Τι κάνει. Δεν πειράζει, έχω άλλους 100 άντρες. Για τον ένα, σιγά, της τον παραδίδω ολόκληρο. Ας τον φάει με τα κρεμμυδάκια. Αυτή τη στιγμή είμαι και στο Ακαπούλκο. Με 10 μαζί. Άγιος ο Θεός.
Γεια σου Γιώργο, νόμιζα ότι πήγες κοιμήθηκες. Γιατί με έβγαλες? Επειδή πήγες να κοιμηθείς, σε είχα βάλει τότε που ήμασταν όλοι μαζί. Τώρα δεν νομίζω να χρειάζεται πάλι, γι' αυτό. Επειδή ο κόσμος από κάτω βρίζει, μη Δεν με έχω... πειράζει εμένα να με βρίζουν, άμα σε πειράζει εσένα άλλο. Όταν είστε πολλά παράθυρα και σας βρίζουνε, που μου είπες κιόλας, γίνει συντονιστής, αλλά εμένα δεν με πειράζει να με βρίζουν. Ναι, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι προσπαθείς να βελτιωθείς, δεν γνωρίζει ότι πράγματα που έχουν ακουστεί κατά λάθος από το στόμα σου στο παρελθόν σε Δεν χαρακτηρίζουν. ξέρω τίποτα τι μου λες από αυτά και δεν θυμάμαι τίποτα και δεν θέλω να Ναι, το σχολιάσω περίμενε αυτό, θα είμαι σε όμως, πόλεμο. γιατί ξέρω εγώ, θυμάμαι εγώ, και θυμάται όλος ο κόσμος και είναι ευκαιρία να λυθούν όλα αυτά. Όχι, Δεν όχι, δεν είναι θέλεις να καμία λυθούν. ευκαιρία και δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε και να το επαναλάβουμε καθόλου τίποτα. Και καλά είναι να μην ξέρουν τίποτα αυτό που βλέπουν, αυτό να κρατήσουν και τίποτα άλλο Οκ, και να αλλάξουν ένα θέμα άλλο, οκ, Γιώργο, άμα οκ, θες να οκ, οκ. μιλήσουμε. Έγινε, έγινε. Καληνύχτα, Ένα άλλο καληνύχτα. θέμα. Καληνύχτα. Α, εντάξει. Καληνύχτα. Καλησπέρα. Γεια σου, Μπίλι. Τι κάνεις? Καλά, Μπίλι μου. Καλά είμαι. Πώς είσαι? Να, εδώ. Πού έχουμε βγει μαζί πάλι, με τον Σαράντι? Α, δεν θυμάμαι πότε. Άλλη μωρέ, πριν 2 μέρες. Πριν 2 μέρες. Πριν 2 μέρες να ήταν. Μην ήταν πριν σε αυτό το προφίλ μου, που είμαι Πάολα, Ναι, με την Αλέκα. Α, οκ. Okay. Ναι. Παπαρίγα. Προσπαθώ να σε θυμηθώ. Είμαι το παιδί από το Λονδίνο. Είχαμε μιλήσει κιόλας. Αχ, τι κάνεις καλέ, τι κάνεις. Καλά. Άνοιξε την κάμερα, άνοιξε την κάμερα τώρα. Περίμενε, περίμενε. Έσα. Άνοιξε την κάμερα τώρα. Τι κάνεις βρε, τι κάνεις, σε θυμήθηκα. Καλά είσαι. Το γεννάκι το αφήνουμε περισσότερο βλέπω, δεν το κόβουμε. Ποιο? Να φανεί το προσωπάκι λίγο. Χρόνο δεν έχω. Αύριο θέλω να πάω γιατί έχω και Άμα το κόψεις σχολή. ξέρεις τι ωραίο όψη βγάζεις μετά σίγουρα. Ναι, εντάξει, θέλω να το κόψω. Εντάξει, είναι δική σου απόφαση. Απλά σου λέω ότι θα δείχνεις πιο περισσότερο και νεότερος και ομορφότερος. Αυτό. Βάλ. Ξεκινάνε και γράφουν τώρα για μένα, ο Πακιστανός. Αχα. Εντάξει. Τι ώρα είναι στο Λονδίνο? Τώρα είναι 12 και 39. 12 και 39, ωραία, 1 και 39 σε μένα, οπότε εντάξει. Καλά είμαστε. Εγώ άνοιξα γύρω στις 10, 11, αν θυμάμαι 10 η ώρα, κάτι τέτοιο. Εσύ που είπες ότι είσαι νομίζω Αυστραλία, κάποια. Αυστρία, δες λίγο, έχω ιστορικό, σήμερα το ανακοίνωσα και δες και τα βίντεό μου, ό,τι έχω στο προφίλ, το έκτο προφίλ κατά σειρά. Άλλα, τα νέα σου, σ' ακούω. Δεν ξέρω, Θεός, καλά είναι. Βλέπω λίγο τα τέτοια από κάτω και εντάξει, ας με πούνε Πακιστανό και ο Πακιστανός άνθρωπος είναι. Α, εσένα σε λένε τώρα, δεν διάβασα καθόλου. Σε λένε ότι είσαι Πακιστανός. Καλή, τι Πακιστανός, καλή, το παιδί Πακιστανό. στην Αγγλία μένει, έχει μάθει τα αγγλικά, Έλληνας είναι. Πού το Αστραλία. βλέπετε αυτό, παιδιά? Αμέσως Έλληνας, καθαρόημος είναι. γράφει εδώ ότι είμαι Πακιστανός. Αλλά Τώρα, με είπανε και αν δεν Αιγύπτο. Με βγαίνουν. είπανε και Αιγύπτο. Αιγύπτο στο Λονδίνο, λίγο δύσκολο. Δεν έχω κάτι με τους Αιγύπτους. Να λέμε για την αλήθεια. Αλλά εντάξει. Με τι ασχολείσαι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι μου είπες ότι ζωγραφική, όχι. Εγώ. Ναι.
Εγώ, όχι, αγάπη μου. Εγώ έχω βγει στην τηλεόραση. Είμαι δημοφιλή άτομο, είμαι διάσημο άτομο. Θα με δεις σε Oh. serial, θα με δεις σε εκπομπές, θα με δεις σε διάφορα έτσι που έχω κάνει. Δηλαδή εγώ αυτή τη Τέλος στιγμή πάντων, είμαι μέσα στην μιλάω. καλλιτεχνία. Εμμανουέλ, τι φάτσε. Γράφουνε τώρα, καλά είναι. Μα δίνεις πολύ σημασία στα σχόλια. Μην τα δίνεις τόσο πολύ σημασία. Μην τα διαβάζεις συνέχεια και συνέχεια. Εγώ δεν τα διαβάζω συνέχεια. Δεν δίνω και τόσο σημασία. Βέβαια, Ναι. όποτε πέφτει το μάτι μου, πέφτει σε καλό. Ναι. Τώρα τελευταία δεν ξέρω. Βρήκανε. Άσχημα. Αλλά δεν τα βλέπω συνέχεια. Αγχωμένο σε βλέπω, τι έχεις. Α, όχι, πριν μισή ώρα ήρθα. Αύριο που έχω Από σχολή. τη δουλειά σου ήρθες πριν μισή ώρα. Ναι. Αυτό είναι το δεντράκι μου. Τι ωραίο. Μια χαρά στη γλαστρούλα. Εγώ να σου πω δεν στολίζω ποτέ δέντρο. Γιατί? Ποτέ όμως. Γιατί? Ξέρω. Δεν με αγγίζει και τόσο πολύ όλο αυτό έτσι να στολίσω, τις διαδικασίες, όλα αυτά. Αν πάρω μπορεί να πάρω κάποια φωτάκια να αναβοσβήνουν και αυτό αν το κάνω. Έτσι είμαι. Ξέρεις τι είχα πάρει πέρυσι, αν θυμάμαι, ένα τόσο μικρό Δεντράκι. δεντράκι. Τόσο μικρό. Και το έβαλα απλά να κάθεται. Κάπου. Και πώς έβαζες, πώς χωράγανε τα δώρα από κάτω. Πώς τι? Πώς χωράγανε τα δώρα από κάτω. Καλέ, ποια δώρο, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Ένα σκέτο δεντράκι ήταν. Απλά. Ένα σκέτο δεντράκι. Να μην ξεχνάω το χαρακτήρα της Πάολας. Δεν είμαι η Ζανέτ πια, είμαι η Πάολα. Α, εσύ είσαι η Ζανέτ. Για σένα μιλάνε συνέχεια. Η Ζανέτ, η Ζανέτ. Ζανέτ, αλλά η Ζανέτ τώρα είναι οι διακοπές. Τώρα έχουμε την Πάολα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει Ζανέτ. Η Πάολα είναι εδώ. Για λίγο. Few wild. Few wild. Οκ. Το Few Wild ξέρεις μέχρι πότε είναι, άντε να το πω. Και θα το πω και δίνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θέλω. Μέχρι 8 Δεκεμβρίου είναι η Πάολα εδώ. Από τις 8 Δεκεμβρίου και μετά ή έρχεται ο σούπερ εθνικός στάρ ή Όχι, έρχεται η εθνικό. Ζανέτ. Θα Άμα το. κάνουμε πλειοψηφία, παιδιά. 8 Δεκεμβρίου θα γίνει πλειοψηφία. Δημοψήφισμα. Θέλετε σούπερ εθνικό στάρ ή Ζανέτ. Θα μου το γράψετε 8 Δεκεμβρίου. Άμα πας και κάνεις εθνικό στάρ, μετά θα βγει ο άλλος ο εθνικό στάρ. Δεν ξέρω κανέναν άλλον, ούτε... Δεν ξέρω τι μου λες αυτή τη στιγμή, πραγματικά σου λέω. Δεν έχω ιδέα τι μου λες. Αυτός ο... πώς το λένε, δεν το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να ακούσω, δεν χρειάζεται, δεν ξέρω πραγματικά. Και δεν ασχολήθηκα και ποτέ. Δεν θέλω, είναι περιττό να πεις τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι σούπερ. Το ξέρεις, θα πει σούπερ. Σούπερ, Σούπερ. ναι. Σούπερ, ντούπερ. Ναι, όντως, δεν το ξέρουμε. Μη λέμε τώρα. Άκου τι γράφει, Σούπερ Τρέχαμε και Εθνική Ζανέτ. εδώ μακαρονάδα. Ωραία αυτό, Σούπερ Εθνική Ζανέτ. Όχι, όχι, το είχα. Ένα
Σούπερ εθνικός, ένα national superstar. National superstar. Λοιπόν, το ίδιο θα γίνει και πάλι. Αλλά θα γίνει δημοψήφισμα. Τι θέλουνε, τι θέλει εδώ το κοινό. Τη Ζανέτ ή το σούπερ εθνικό star. Αυτό. Θέλω να το ξέρω. I want to know. I want to know. I want to know. Ρένα, Ρένου, Κάβο. Για να δούμε. Καβοντόρο. Γεια σου, Ρενάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Τι μου, καλημέρα, καλημέρα. Εσύ τι προτιμάς τώρα για μένα, 8 Δεκεμβρίου, είναι λίγη το πάροντι εδώ Ναι. πέρα που κάνω. Τι θα προτιμούσες να συνεχίσω να είμαι. Εθνικό στάρ, αυτό που είπε. Το σούπερ εθνικό στάρ. Οκ. Δεκτό. Δεκτό. Εδώ Να δούμε πήγα τι να θα πω πει η και κάτι, πλειοψηφία. γιατί Μόνο ό,τι γράψει η πλειοψηφία. Να βλέπω κάνω τα μια σχόλια από πλειοψηφία, κάτω. μια ψηφοφορία, συγγνώμη, για 5-10 λεπτά. Ό,τι βγάλει στο μεγαλύτερο βαθμό, αυτό θα ονομάσει ο προφίλ. Γιατί έχω το δικαίωμα να αλλάξω το προφίλ μου σε 30 μέρες, δυστυχώς. Και 8 Δεκεμβρίου χτυπάει το 30 ημέρο. Και Εγώ θέλω πήγα να πω πολύ και κάτι, συγγνώμη. γιατί βλέπω τα σχόλια κάτω. Σε θαυμάζω για την υπομονή που έχεις και δεν ασχολείσαι. Και να πω ότι πραγματικά δηλαδή, εντάξει, αντί να κοιτά την καμπούρα τους και τα δικά τους τα προβλήματα ασχολούνται με τους άλλους. Το παλικάρι το βλέπω μια χαρά εγώ. Τώρα που τον είδα τον Πακιστανό, το Αιγύπτιο, αυτά που γράφουν δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον δεν ξέρουν να ξεχωρίζουν προφανώς τις φυλές. Ή είναι κομπλεξικοί, ζηλεύουν ή οτιδήποτε. Και για σένα που γράφουν Νέφερα δεν παιδί είναι. συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Καθένα να κοιτάει νομίζω ότι τη δικιά του την πλάτη και όχι την πλάτη του αλλού. Και όποιο έχει τα κότσια βγαίνει και τα λέει face to face, όχι πίσω από ψευτικά προφίλ Συμφωνώ και με την άποψη. πισόπλατα. Μπροστά. Να ανέβουν αυτοί που γράφουν από κάτω να τα πούν μπροστά. Που δεν νομίζω να έχουν τα κότσια. Έτσι, έτσι. Νοήτα. Ρένα, από πού μας μιλάς, αν επιτρέπετε. Θεσσαλονίκη. Ω, Θεσσαλονίκη. Τα Ω. φιλιά μου σε όλη τη Θεσσαλονίκη, την Μ' όμορφη αρέσει. Θεσσαλονίκη, την πόλη του έρωτα. Ναι. Ακριβώς. Έχει βγάλει πολύ ωραία τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, Δεν μα είμαι πούμε το από εδώ. μεγαλύτερο όνομα εκεί πέρα, τη γνωστή την τραγουδίστρια, την. Θύμησέ τη μου λίγο, σε παρακαλώ. Δεν είμαι από εδώ κι εγώ. Μένω απλά εδώ πέρα τα τελευταία 5 χρόνια. Καταγωγή έχω από Κρήτη. Αχ, κόλλησε το μυαλό μου, Θεέ μου, και δεν θέλω Κρήτη. να ξεχνάω τους καλλιτέχνες καθόλου. Καρά έχει εδώ πέρα την Πες τη, πες τη, πες τη, σε παρακαλώ, πες Παολά. τη. Όχι. Όχι, 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 όχι. Την αυτή Μαρία μωρέ που Κάλλας. έχει νομίζω και εσύ. Ήταν η κουμπάρα της Ελένης Μενεγάκη. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησα κι εγώ. Έτσι, όχι, επιθόδη, ρε, όχι. Αχ, πέστε τη, βρε παιδιά, πέστε τη κάτω. Θεοδωρίδου. Δεν υπάρχει καλύτερη φωνή από τη Θεοδωρίδου σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Όχι, Τα εντάξει. φιλιά μου. Νατάσα μου. Εγώ καταγωγή έχω από Κρήτη και έχω Αν μεγαλώσει Αθήνα. υπάρχει παράδεισος, σίγουρα είναι στα μάτια σου, στου κορμιού τα παλάτια σου. Σαν βασίλισσα μπήκα. Με Μπράβο. την που μπήκα στο πλατό της Ανίτας, αυτό βγήκε. Αυτό έβαλαν το τραγούδι. Πήγε στην Ανίτα. Την Ανίτα την λατρεύω. Παράδεισος, αντρικός παράδεισος, Εμένα μόνο ο αντρικός παράδεισος μου αρέσει. Εγώ θα σας καληνυχτήσω, παιδιά. Χάρηκα Να είσαι πολύ. καλά, Ρένα μου. Σε ευχαριστώ για την παρέα Θα σου. ακολουθώ κιόλας. Εννοείται και δες Και έθινα, στο προφίλ μου Βασίλη. όλα τα βίντεο, όλα και ξέρεις τι άλλο. Έγινε. Έγινε φιλιά πολλά. Έγινε, αγάπη μου, Καλό τα λέμε. Καλό βράδυ. βράδυ. Φιλιά. Φιλιά. Είδες, η κοπελίτσα μπήκε, Πολύ καλή, μας Ρένα. συνέντησε. Είναι Τι μου φίλη είπες, σου. Μπίλη. Λέω, είδες, η κοπελίτσα μπήκε.
μας χαιρέτησε. Ναι, μπήκε και σε υποστήριξε και ήθελε, ρε παιδί μου, να πάρει το δίκαιο, να δώσει το δίκαιο σε αυτό που σου κάνουν, εννοείται. Να επισημάνει το δίκαιο. Την ευχαριστώ πάντως, όπως και εσένα βέβαια σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Μπίλη μου. Κάνει κρύο στην Αυστρία. 1%, ένα βαθμό. Ένα βαθμό σήμερα. Το πρωί. 1 Κελσίου, δηλαδή 1 βαθμό Κελσίου. Στο ένα η θερμοκρασία. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Χάρη, χάουρι, σε ευχαριστώ. Χάουρι, σε ευχαριστώ. Έσκασα. Άμα έκανα το ραντεβού στα τυφλά μου πήγαινε ο ρόλος. Ναι, γιατί όχι. Πάρα πολύ θέλω να το κάνω. Αυτή την εκπομπή, πάρα πολύ. Εξού, να σου πω και το Ζανέτ, βγήκε από τη Βάσια Τριφύλλη, το ξέρεις αυτό, ή δεν το ξέρεις, το πω εγώ. Το Ζανέτ το πήρα από τη Βάσια Τριφύλλη, το όνομα. Γιατί έχω και εγώ το χαρακτήρα αυτό, τα λέω έξω από τα δόντια όλα, όπως μιλάει αυτή. Και το πήρα από εκεί. Από το μόνιμο σύριαλ Αυθαίρετη, που ήταν Ζανέτ Τουρλουφίδη Χα Τζιγιώργη, γράψτε το. Από εκεί το πήρα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ σαν όνομα, σαν... Αλλά τώρα είμαστε Πάολα. Πάολα Πάροντι. Πάολα Πάροντι. Βλέπουμε το προφίλ μου. Όλοι βλέπουμε το προφίλ μου. Πάολα Πάροντι. Κοινοποιήσεις. Ταπ, 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 ταπ. Πάμε. Ταπ, ταπ, ταπ. Λίγο να ανεβούμε. Τι 6,3 είναι αυτό πάνω. Για πάμε να το κάνουμε 10, 20, 30. Πάμε λίγο τόσες ώρες που έχω εδώ. Πόσες ώρες? Πάμε λίγο, ταπ, ταπ, ταπ. Μπράβο. Πόσες ώρες είσαι στο live? Α, καλά, γαμήθηκα. Από τις 10 η ώρα. Πω, πω, είναι. Πάλι. Αλλά είχαμε χορούς, είχαμε τέτοια, είχαμε... Έχασα τέτοιο εγώ. Δεν μου φτάνει που έκανα τη Μαντόνα επί δύο, έκανα και τη Βανδύ στο καπάκι. Σύνολα τα σκέτς της Πάολα. Τα join. Έλεος δηλαδή. Αλλά να σου πω κάτι με αυτά τα... Είναι πάρα πολύ, ενώ δεν είμαι να με παιδεύουν. Πάολα, είναι να με χαϊδεύουν. Με τα hate που τρως, ανεβαίνεις. Ναι. Ξέρεις, σου ρίχνουν hate αλλά ανεβαίνεις όμως. Έτσι. Μα εχθές ανέβασα ένα βίντεο μιας βλάχας, ναι, που έπαιρνε ένας δημοσιογράφος, την έπαιρνε συνέντευξη, και αυτή η γυναίκα ήταν και χείρα. Λοιπόν, όχι πρόβα δεν το έκανα, μα την Παναγία, και σου κάνω το σταυρό. Ούτε πρόβα ούτε τίποτα, το πήγα σερί όλο και πέτυχε τόσο πολύ, απλά ήθελα να το κάνω λίγο να το διασκευάσω, να το μοντάρω με τα μαλλιά μου, με το πρόσωπό μου, λίγο έτσι κάτι να κάνω σε φε, και έπιασε 2.000 και views, όχι like, views, μέσα σε μία μέρα. Να μην μπω σε κάποιες λίγες ώρες. Thank you. Μιλάς καλά τα αγγλικά, Μπίλι. Εντάξει. Κοντεύω 6 χρόνια στο Λονδίνο. Όταν ήρθα στο Λονδίνο, η δεν προφορά ήξερα... σου, η προφορά σου είναι εντάξει, πώς τη βλέπεις? Όταν πας να συνεννοηθείς με Άγγλους, με Αμερικάνους,
με ξένους γενικά, πώς σε καταλαβαίνουν, πώς σε αξιολογούν. Εντάξει, όταν μιλάω με έναν Άγγλο π.χ. αυτό, δεν μιλάω όπως μιλάει ένας Άγγλος, γι' αυτό κάνω τώρα κάτι κόρσους για αγγλικά. Ναι, αλλά γιατί μπορεί να σε καταλάβει ο άλλος όταν του μιλάς, σε καταλαβαίνει. Ναι, αυτό ναι. Έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να είναι, ρε παιδί μου, η προφορά σου τελείως αγγλική. Να καταλαβαίνει απλά τι του λες. Όπως και εγώ που είμαι στη Γερμανία και τώρα είμαι στην Αυστρία που ήμουν 8 χρόνια στη Γερμανία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνω αυτό το γ. Αρκεί να καταλαβαίνει ο άλλος όταν μιλάς. Εγώ τώρα, πώς λένε, έχω γραφτεί σε σχολείο για αγγλικά. Και όταν πήγα εκεί να μιλάω, ξέρω εγώ και αυτά, μου λέει: Γιατί ήρθες να γραφτείς, λέει, στα αγγλικά, αφού λέει μιλάς καλά αγγλικά. Και κάνω εγώ, θέλω να μιλήσω γρήγορα αγγλικά. Άπιαστα θέλω. Μα μου λέει: Μιλάς. Ναι, δυσκολεύομαι λίγο με το γράψιμο. Κατάλαβες. Εγώ σε πληροφορώ δεν έχω πάει πάνω από ένα μήνα σχολή γερμανικών. Πάνω από ένα μήνα. Λοιπόν, τα μιλάω τα γερμανικά όπως μιλάω τα ελληνικά. Αγγλική. Πώς? Ρωτάει εδώ, έχεις αγγλική ή αμερική προφορά? Αγγλική. Αγγλική, να, παιδιά, πω έχει. Αγγλική. Αμερικά, δηλαδή. Κάτσε να βάλω και λίγο τα γυαλιά μου τώρα, γιατί εντάξει, γιατί σαν Πάολα δεν μιλάω πολύ, αλλά τώρα όταν είμαι μόνη μου, αλλά τώρα πρέπει να βάλουμε λίγο και τα γυαλιά να βλέπουμε λίγο καλύτερα. Π.χ. όπως λέμε το νερό στα αγγλικά και στα αμερικάνικα είναι water και στα αγγλικά είναι water. Water, είδες, water. Το πάει έτσι, το πάει έτσι, όντως. Καταλαβαίνω, στα αμερικάνικα είναι water. Έχουν κάποια διαφορά, όπως και στη Γερμανία και με την Αυστρία. Ας πούμε, πάω να πάρω κάποια ψωμάκια, τα μικρά τα ψωμάκια, όχι τη μεγάλη τη φρατζόλα. Στη Γερμανία τα λένε αλλιώς. Εδώ τα λένε τελείως διαφορετικά αλλιώς. Με τρεις ονομασίες και όλες τα βρήκα. Έχει μεγάλη διαφορά η γλώσσα, η γερμανική με την αυστριακή. Ναι. Λίγο. Γερμανικά μιλάνε βέβαια, αν είναι δυνατόν, αλλά απλά τα λένε με κάποια τελείως διαφορετική προφορά. Όχι όλα, αλλά μερικά. Δεν ξέρω, ήσουν ποτέ Γερμανία, Αυστρία, έχεις έρθει ποτέ? Όχι, μόνο Αγγλία. Καταρχήν μιλάω ρουμάνικα, αγγλικά. Ρουμάνικα. Ναι, η μάνα μου είναι από Ρουμανία και ο μπάς μου από Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Και ιταλικά, επειδή είναι η δικιά μου από Ιταλία και έχω μάθει, φαντάσου. Δηλαδή όταν μου μιλάει η δικιά μου. Τα ιταλικά είναι κοντά με τα ελληνικά, ε. Τα ιταλικά δεν είναι και τόσο πολύ δύσκολα, ή είναι δύσκολα? Όχι. Γιατί κάποιες λέξεις ταιριάζουν αρκετά. Ναι. Όπως δεν ταιριάζουν, δηλαδή παράδειγμα το φιλί στα αγγλικά, στα ιταλικά είναι μπάτσο. Μπάτσο, ναι, το ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν ταιριάζουν. Αλλά είναι κάποιες λέξεις που ό,τι πας να πεις στα ελληνικά, το λες και στα ιταλικά. Ναι. Το έχω δει αυτό και σε βίντεο που το βάζουν εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά ιταλικά δεν μιλάω. Εθνικό στάρ. Τι να τη θέλω την Πάολα. Η Πάολα είναι διάσημη. Είναι αν με θέλει θα μου το πει ο ίδιος. Δεν χρειάζεται μέσο βοηθή. Ω, καλά.
Σε φωνάζουνε Ζανέτ. Το όνομά της δεν είναι Ζανέτ, παιδιά, είναι η Πάολα. Για λίγο διάστημα να είμαι η Πάολα. Και μετά δεν ξέρω αν θα γίνω superstar, όπως ήμουνα. Θα το δούμε. Εγώ λέω να γίνεις πάλι superstar και τελείωσε η υπόθεση και να μην το αλλάξεις. Δεν ξέρω ό,τι πει η πλειοψηφία. Ό,τι πει η πλειοψηφία, αυτό θα κάνω. Τη Μαρούσκα λέει ο άλλος. Μαρούσκα. Σούπερ και Πάολα. Το Σούπερ Πάολα είναι πολύ καλό σαν ονομασία και το Σούπερ Πάολα, για να μην βάζουμε Πάολα Μπράτσο και το έχουμε πάροντι συνέχεια, γιατί μπορεί να κάνω και τη Σωράγια αργότερα μέσα στο προφίλ μου, δεν ξέρω, γιατί με τη Ζανέτ είχαμε μίξ τελείως, ό,τι ήθελα έκανα, ενώ με την Πάολα δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και πάνε στους φίλους τα βίντεο, άμα δείτε, είναι άλλα για φίλους, άλλα είναι στο δημόσιο το κοινό, είναι ξεχωριστά, θα τα δείτε όσοι έχετε ακολουθία, όσοι με ακολουθείτε, γι' αυτό ακολουθήστε με όλη αυτή τη στιγμή, θα δείτε άλλα βίντεο στους φίλους, άλλα βίντεο στο δημόσιο και αυτό θα συνεχίσει να είναι έτσι. Τελειωμένες, καλώς το τι είμαστε στα δεσμά του γάμου. Καλησπέρα, Μάτσιο. Ιταλός πρέπει να είναι αυτός. Βλέπω μία φωτογραφία στο προφίλ του. Εντάξει. Όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να ανέβει παράθυρο, εντάξει. Ανεβείτε παράθυρο. Μην κολλάτε. Μην τρέπεστε. Όλοι χωράμε εδώ μέσα. Όλοι καλοί όμως, ε. Α, ναι, όχι, ναι, ναι. Όλοι καλά. Το fan club. Δείτε και το ιστορικό μου σήμερα, τι σας έχω, ένα χριστουγεννιάτικο ιστορικό που έχω κάνει. Λονδίνο έχεις έρθει? Όχι, ποτέ, 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 και ήθελα, ρε γαμώτο. Να δοκιμάσεις να έρθεις Λονδίνο, είναι ωραία. Ήμουν από τη Γερμανία μόνο 2 ώρες απόσταση. Με το τρένο, νομίζω. Μόνο με το τρένο. 2 ώρες απόσταση. Είναι πολύ ωραία. Είναι. Εγώ είναι στην αρχή... Ξέρω το Big Ben, όλα αυτά. Εγώ όταν ήρθα στην αρχή λέω θα πάω για κανένα χρόνο να δουλέψω, να μαζέψω κάποια λεφτά και να γυρίσω πίσω. Νομίζω είναι πολύ καλά τα λεφτά στο Λονδίνο. Ε. Πόσο είναι με την ώρα? Πόσο βγαίνει εκεί? Ανάλογα τη δουλειά κάνεις. Αν είσαι μάγειρας, πάει 16-15 την ώρα π.χ. Λαντζιέρης π.χ. πάει 12. Τώρα σε ευρώ μιλάμε, σε δολάριο. Τι έχετε εκεί πέρα, ή λίρα? Λίρα. Αγγλίας. Λίρα. Λίρα Αγγλίας. Δεν έχει ευρώ, εννοείται. Δεν έχει, δεν είναι Ευρώπη η Αγγλία, εννοείται. Αλλά είναι πιο μεγάλο το, πώς λένε, είναι πιο γύρω η λίρα παρά το ευρώ. Ναι, δηλαδή η λίρα σε ευρώ πόσο βγαίνει, αυτό που λες το 16. 16 λίρες ή 16 ευρώ? Μπορείς να το πεις και 18 ευρώ, 16 κάπου εκεί. Είναι πάρα πολύ, μπράβο, είναι πάρα πολύ. Εδώ είναι πολύ λιγότερο, είναι πολύ λιγότερο. Εκεί πόσο είναι ο μισθός, αν επιτρέπετε, γενικά? Εδώ είναι γύρω στο δεκάρικο. 10 ευρώ την ώρα? Ναι, ναι. Ναι. Και άλλοι δίνουν και κάτω από δεκάρικο. Είναι αναλόγως τι θέλει ο καθένας. Εσύ δουλεύεις. Ο νόμος λέει εσύ ότι είναι το 10, αλλά άλλος μπορεί να βάλει, να πάρει τον άλλον για υπάλληλο και να το βάζει κάτω από 10. Το έχω δει. Όχι, η λίρα είναι πιο δυνατή, γιατί... Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Στα σχόλια μίλησα. Αναλόγως τι δουλειά κάνεις.
Γιατί πάνε σε π.χ. ηλεκτρολόγο, μπορεί να πάει και 20. Ανάλογος. Δεν το συζητώ αυτά τα επαγγέλματα. Αυτά τα επαγγέλματα κολυμπούν στο χρήμα. Κολυμπούν. Μάστορας. Τι να πω τώρα. Αυτά που είπες ότι είναι τα πιο βαριά κολυμπούν στο χρήμα. Δεν το συζητώ. Να φαντάσου, εγώ έχω πώς το λένε, άνοιξα κάτι σαν αυτό και ασχολούμαι με φωτογράφησης, βαφτίσια, γάμους και αυτά. Ναι. Ναι. Και έχεις λέει, είναι 18. Ναι. 18. Ναι. Δεν είναι και λίγα. Ναι. Ναι. Σε μια βάφτιση, δεν ξέρω τώρα, σε μια βάφτιση π.χ. στην Ελλάδα, φωτογράφος, να τραβήξεις βίντεο και όλα αυτά, πόσο περίπου πάει? Σίγουρα πολύ. Κάνα 20, 30. Τι? Την ώρα, ξέρω. Όχι, δεν παίρνει την ώρα. Πας εκεί να δουλέψει την ώρα. Α, γιατί φορά τότε, 50, 60, 80, πόσο? Εδώ στο Λονδίνο, την περασμένη Κυριακή, είχα μια βάφτιση. Και από τις 2.30 ώρα, μία ώρα στην εκκλησία, έτσι. Φωτογράφεις και βίντεο που βάζεις το παιδί στο νερό, ξέρεις, φωτογραφίες, αυτά, μπλα μπλα, ξέρεις, βάφτιση. 3 η ώρα σταματάει η λειτουργία, πας στο σπίτι, παίρνεις τα εργαλεία σου με τον συνάδελφο, ξέρω εγώ, και 5 η ώρα πας στην έπαυλη. 5 με 6 με 5 το πρωί, πόσα πήρα? Πήρα 2.500 χιλιάρικα. Cash. Πόσα? Με 2.500. Καλά, εντάξει. Αλλά... Έκανες την τύχη σου. Έκανες την τύχη σου. Στην Αμερική έκανες την τύχη σου. Δεν το συζητώ. Για μία φωτογράφηση. Μπράβο. Ναι, αλλά... Έχει όμως κούραση, γιατί είπες ότι τραβάς βίντεο αυτά και μετά... Πρέπει να πάρεις καλά πλάνα. Ναι. Να είναι καλά... ανεκτά. Και μετά, δουλεύεις κάθε μέρα, π.χ. Κάθεσαι στο υπολογιστή, βλέπεις μοντάζ, μαλακίες, ξέρεις, πολλά. Βέβαια, πάντα η φωτογράφηση θέλει μοντάζ. Πρέπει να μοντάρεις, βέβαια. Τα βίντεο να δεις αν είναι κάτι λάθος, π.χ. Όλα αυτά. Γι' αυτό αργεί όταν κάνεις ένα βίντεο και λες πότε είναι έτοιμο το βίντεο της βάφτισης της κόρης μου, του γιού μου. Και του λες πάνω σε 3 εβδομάδες. Μπορεί και ένα μήνα, μπορεί τώρα και 2 μήνες. Τώρα τι λέει όμως. Ο Χριστός έστειε, ο Χριστός τι, SM. Ναι, ναι. Χριστός TSM λέει ότι 1000 μέχρι 1500 και όχι 2000 που είπες. Άρα τι ισχύει? Όχι, λέει ότι πόσο πάει στην Ελλάδα, είπα εγώ, σε μια βάφτιση. Sorry, δεν το είδα όλο το... Γιατί, εντάξει. Για Ελλάδα, ναι. Okay, γιατί μπερδεύτηκα, λέω και εγώ τι είπες, ψέματα είπες, αποκλείεται. Ακριβολόγησες. Σε γάμο πάει 3. Α, καλά. Εντάξει, μη λες άλλο, γιατί εντάξει, εγώ όταν ακούω τέτοια ποσά παθαίνω... Άστο. Αλλά ξέρεις... Εγώ πληρώνω εδώ ξενοδοχείο 1500 το μήνα. 1500 το μήνα, έμεινα χωρίς δουλειά αρκετές μέρες, οι οικονομίες μου έχουν βυθιστεί, μακάρι να μπορέσω να κρατήσω αυτό το δωμάτιο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Είμαι σε πάρα πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μα τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε? Σε πάρα πολύ άσχημη. Να έρθει ο Εθνικός Σταρ, εννοείται. Γιατί εγώ θα είμαι ο superstar. Καλησπέρα, παιδί μου. Γεια σου. Το όνομά σου. Εθνικό Σταρ. Το όνομά σου. Κώστας. Όχι, Εθνικό Σταρ, λέει το καλό.
εθνικό. Δεν άκουσα. Το όνομά σου μπορείς να μας πεις? Κλείνει, λέγει, ξαναμπαίνει. Ναι, εντάξει. Κάτι είχε θέμα με το... Ναι, μάλλον είχε με τον ηχολήπτη. Δεν νομίζω να παρεξηγήθηκε που του είπα το όνομα. Δεν είπα και κάτι κακό. Θα τον αποκαλέσουμε και εθνικό στάρ, κανένα πρόβλημα, απλά να μας πει ένα όνομα. Θέλαμε. Τι άλλα νέα, Μπίλη μου, πες κι άλλο κανένα νέο. Ξέρεις τη Βάσο Χατζή? Τον? Την Βάσο Χατζή. Όχι. Τι είναι αυτό? Κάποιος από εδώ μέσα την ξέρει τη Βάσο Χατζή? Καλημέρα, Ελπίδα μου, καλημέρα. Όχι, δεν την ξέρω. Ποια είναι αυτή η Βάσο Χατζή? Νέα τραγουδίστρια, λαϊκά και δημοτικά. Α, ιδέα δεν έχω. Εντάξει, άμα ακούσα τα τραγούδια. Να μου πεις άλκηστη πρωτοψάλτη. Ναι. Να μου πεις Αναδύση, να μου πεις Βανδύ, να μου πεις... ναι, τόσες τραγουδίστρες είναι. Ναι, Ευρυδίκη, Αλέξια, Χαρούλα Αλεξίου, Τάνια Τσανακλίδου, πώς τη λένε την άλλη, την ξεχνάω, Όλγα, τώρα θα θυμάμαι, κόλλησε το μυαλό μου. Να μου πεις μία γνωστή τραγουδίστρια, ναι, τώρα αυτή δεν... Ναι, αλλά την ξέρουν όμως μερικοί. Καινούργια είναι, καινούργια πρέπει να είναι. Όχι, δεν είναι καινούργια, είναι 75 χρονών. Αυτή είναι μόνο στα πανηγύρια τραγουδάκια. Είναι από τις μουσικές που δεν ακούω ούτως ή άλλως. Εγώ γι' αυτό δεν έχω ιδέα. Άντζελα Δημητρίου, λέει ο Μάντζιο. Άντζελα Δημητρίου, βέβαια την ξέρουμε και είναι αυτή τη στιγμή η Άντζελα Δημητρίου. Όσοι θέλετε να ξέρετε, είναι περιοδεία στα στούντιο του Universal. Εκεί πέρα στην Αμερική. Κάνει συναυλία στο στούντιο Universal, όποιος θέλει να πάει να τη δει. Και θα γυρίσει γενικά την Αμερική, από αποικία σε αποικία. Θα είναι Αμερική η Άντζελα. Και από ό,τι ακούστηκε είναι και η Άννα Βύση, πήγε ο γνωστός ο καλλιτέχνης, πώς το λένε τώρα, πες τον λίγο. Ο Μουτσινάς. Ο Μουτσινάς είναι στην Αμερική, στην Άννα Βύση. Η Άννα Βύση και αυτή κάνει συναυλία περιοδία στην Αμερική. Η Αμερική τώρα τα Χριστούγεννα είναι γεμάτη από τουρίστες και τουρισμό και είναι ο κατάλληλος χώρος για τους καλλιτέχνες. Πολιτείες, αποικίες, το ίδιο είναι, πολιτείες, εντάξει. Η Βανδύ δεν ξέρω, παιδιά, που είναι, μπορεί να είναι και αυτή στην Αμερική. Και στην Αμερική έκανε και το ομώνυμο τραγούδι τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, μα είσαι πάλι μακριά μου, να σ' είχα στο πλευρό, στην αγκαλιά μου. Που λέει πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο εθνικός στάρ έχει πρόβλημα. Μέχρι και η Μαρία Κάρι μπορεί να το ζήλεψε. Η Βανδύ είναι στην Αγγλία τώρα. Πώς? Α, όχι, λέει, το έκανε στην Αγγλία, λέει, το τραγούδι. Ναι. Αμερική ή Αγγλία το έκανε, σίγουρα. Φαινόταν. Λονδίνο, μια χαρά. Μια χαρά. Η Βύση το έκανε, νομίζω. Η Βύση δεν είπε κανένα τραγούδι για Χριστούγεννα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είπε.
Χρήστο Η Βανδί το είπε. τον πάλι, να, να, να. Η Βανδί το είπε. Ναι, είναι υπέροχα. Πολύ υπέροχα είναι, πάρα πολύ υπέροχα και μάλιστα νομίζω 18 Δεκεμβρίου θα είναι σε ένα εμπορικό, εδώ από ότι είδα μία διαφήμιση, όλοι οι πασίγνωστοι, ήρωες, σούπερ ήρωες μαζί, Σούπερμαν, Μπάτμαν, Φλάς, Γκόρντον, ό,τι μπορείς να φανταστείς, όλοι θα είναι σε χριστουγεννιάτικο σοου. Μεταμφιεσμένη εννοείται. Κάτι τέτοιο είδα σε promotion. Α, ναι. Καλεσμένος ήσουν πού, στο συγγενή σου, πώς, και ήρθες απλά για διακοπές. Διακοπές με την κοπέλα του ήτανε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ακριβά, παιδιά. Πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Σας το λέω αυτό. Πάρα πολύ ακριβά. Καμία σχέση. Είναι οι τριπλάσεις και τετραπλάσεις τιμές σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ δεν θα βρεις κάτι κάτω από 2 ευρώ ή 3 ευρώ. Από 4 ευρώ κάνει μία σαλάτα. Σαλάτα εννοείται ντοματοσαλάτα, εντάξει. 4 ευρώ και κάτι. Έτοιμη σαλάτα, ξέρετε, στα κεσεδάκια. Το νερό, το μπουκάλι, Ναι. μία κάπως καλή μάρκα, έχει 1 ευρώ και κάτι. Κάποια στιγμή θα σας κάνω ξενάγηση μέσα σε σούπερ μάρκετ. Θα βγάλω ένα βίντεο αναμνηστικό, να δείτε λίγο τις τιμές. Θα το κάνουμε στην πορεία. Στη δεύτερη ονομασία προφίλ, που θα ψηφίσετε τι θέλετε. Σούπερ Εθνικός ή Ζανέτ. Ένα από τα δύο. Δεν έχω κάποια άλλη ονομασία. Να σκεφτώ. Γιατί η Πάολα είναι πολύ μοχθηρή, είναι πολύ ψυχρή, είναι πολύ αυτό. Δεν θέλω. Να, τα βρήκαμε και με τον Γιώργο. Μιλάμε. Κάναμε ανακοχή τεράστια. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να. Με το 40 πάλι μιλήσαμε. Εντάξει. Άμα δεν έκανα εγώ τη μαλακία και ανέβαζα τα βίντεο, ακόμα το προφίλ θα υπήρχε. Εννοείται και θα ανέβαινα στα 20.000 σίγουρα. Τώρα τα βλέπω τα νούμερα. Γι' αυτό πάμε κοινοποιήσεις, πάμε να φέρουμε Μετά δηλαδή. ακόλουθους, να ανεβούμε γρήγορα, γρήγορα. Πάλι 15.000, 16.000, μακάρι. Πάμε να κοινοποιήσουμε και να ακολουθήσουμε όσο μπορούμε. Μπίλι μου, κουρασμένο σε βλέπω. Ακούς? Εγώ σε ακούω, δεν μου μίλησες όμως. Σου λέω είσαι κουρασμένος λίγο, φαίνεσαι. Μ' ακούς? Λιγάκι. Το σήμα σου πάλι έχει πέσει λίγο. Το σήμα, α, τώρα σε βλέπω. Όχι λιγάκι, αγάπη μου, είσαι πολύ κουρασμένος. Βλέπω. Μήπως καλύτερα είναι να μιλάς, Άι να ο λες κάτι, να μην λέει. μιλάω εγώ, να σε ακούω εσένα, μήπως και ανεβείς λίγο. Καλησπέρα.
Κάτι έχουμε λίγο θεματάκι με το σήμα. Βλέπω. Γιατί δεν βλέπετε? Κάτι γίνεται με το σήμα σου. Αν θες, βγες και ξαναέλα. Κάτσε. Κάπου έχει κολλήσει. Κάπως έτσι θα κάνει. Κάνε μου πάλι έτοιμα. Λοιπόν, θα το κρατήσουμε κανένα δεκαλεπτάκι ακόμα. Εντάξει, μην ξενυχτήσουμε παιδιά, δεν είμαι εγώ αλίκη που θα ξενυχτήσω μέχρι το πρωί. Χαρά στην υπομονή της πάντως την αλίκη, πραγματικά το λέω. Αλλά σίγουρα θα αφιερώνει πολλές ώρες, θα ξεκούρασε το πρωί. Εκεί θα τους καταναλώνει. Εγώ δεν μπορώ έτσι, άμα δεν κοιμηθώ το βράδυ είμαι χάλι. Έλα, ελπίζω διορθώθηκε τώρα. Ναι. Τώρα με ακούτε? Σ' ακούω, αλλά δεν σε βλέπω. Ωραία, one second. Α, ωραία, σε είδα. Λοιπόν, πες εσύ κάτι. Πες εσύ κάτι, μίλα εσύ κάτι. Πες για τη μέρα σου, πώς πήγε, τα ζωάκια σου, άμα έχεις γατούλα, σκύλο, τι έχεις. Ζωάκια, πες κάτι να ακούσει ο κόσμος, να μην κοιμηθούν όλοι εδώ πέρα. Okay. Ζωάκια δεν έχω, αλλά κακώς. Έχω στην Ελλάδα ζωάκια. Στην Ελλάδα τι έχεις ακριβώς? Έχω κάτι σκυλιά Καυκάς, ρώσικα, πυμενικά. Δεν την ξέρω τη μάρκα καθόλου, μα καθόλου. Ναι, είναι μεγαλόσωμα. Είναι μεγαλόσωμα. Σαν τι μοιάζουν, με τι όψη? Σαν λυκό σκύλο, θα σαν αρκούδα είναι. Πώς? Όχι, είναι σαν αρκούδα. Υπάρχει σκυλή που μοιάζει με αρκούδα, θα τρελαθώ. Αυτό πρώτη φορά ομολογώ ότι το ακούω. Ναι. Α, ναι. Καλά. Ωραίο. Σκυλή να μοιάζει με αρκούδα. Θα τρελαθώ τώρα, πραγματικά. Πρωτότυπο. Καλά, αυτό δεν μπορούσες να πάρεις ένα γατούλι, έναν όμορφο γατούλι. Εγώ είχα τον Ντένι στον τρομερό, ένα κόκκινο γατούλι. Μιλάμε άνθρωπος. Σε κοιτούσε στα μάτια σαν άνθρωπος. Σου μιλούσε σαν άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος, όχι γάτος. Δεν μπορούσες να πάρεις ένα ωραίο γατούλι, να τον έχεις παρέα αυτού. Ξέρεις πώς θα αλλάξει η ζωή σου με ένα ζωάκι? Θα είναι σαν να τρέχει παιδάκι. Γιατί... σαν να είναι το παιδί σου. Πολύ τα σκυλιά. Α, σ' αρέσουν τα σκυλιά. Οι γάτες καθόλου? Όχι. Μ' αρέσουν και τα και οι γάτες, αλλά έχει πολύ φασαρία τα γατιά. Ναι, τα γατιά μπορούν να μπηδήσουν από εδώ, να μπηδήσουν από εκεί, να στα κάνουν όλα γης μαδιάμ που λένε. Ενώ το σκυλί είναι κάθεται σε ένα μέρος, άμα το πεις. Πουτάνα. Σούζα. Υπακούει. Γι' αυτό λένε τα σκυλιά είναι σαν άνθρωποι έτσι, ό,τι τους πεις. Κάνουν. Αναλόγως βέβαια τι σκυλί θα πάρεις. Εμένα μ' αρέσουν από όλες τις μάρκες σκυλιών τα, πώς τα λένε, gold, πες λίγο μία μάρκα. Labrador gold. Τελείωσε. Δεν υπάρχει καλύτερο σκυλί. Πολύ γλυκό, πολύ φιλικό, πολύ πανάκριβο. 500 ευρώ νομίζω κοστίζει ένα κουταβάκι. Retriever.
Retriever. Ναι. Retriever. Golden Retriever. Okay. Αλλά μισό λεπτό. Λαμπραντόρ δεν είναι αυτό. Μην τρελαθούμε. Λαμπραντόρ είναι. Και λέγεται και Retriever, λογικά. Εντάξει, Μπίλι, εντάξει. Μπορείς να το πεις και με το στόμα όμως, δεν χρειάζεται να το γράψεις. Κολλάς όμως, κολλάς, ίσως γι' αυτό. Όχι, το έχω γράψει γιατί το σήμα μου δεν είναι καλά. Α, μπράβο, μπράβο, κατάλαβα. Δεν πειράζει, Μπίλι μου, ωραία. Και αύριο, όποτε με βλέπεις, έλα πάντα. Έλα πάντα, όποτε θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου στείλω τώρα. Νομίζω ότι σε έχω κάνει follow. Ευχαριστώ, κάτσε να σου κάνω κι Ναι, εγώ. σε έχω κάνει. Κάτσε να σου κάνω κι εγώ. Να μιλάμε και με μηνύματα, μα θες. Ωραία, σε έχω κάνει κι εγώ. Όποτε θες, ξαναέλα, ευπρόσδεκτος. Όποτε θέλεις, Μπίλι. Ναι, φυσικά. Έγινε, χάρηκα. Καλό βράδυ. Πολύ ευχαριστώ, παιδί, ο Έγινε, Μπίλις ευχαριστώ. και ήσυχος και μια χαρά παιδί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε παιδιά, 3:30 σε εσάς, 2:30 ώρα σε μένα. Μη ζητά συγγνώμη καθόλου, Μπίλι, να είσαι καλά, όποτε θέλεις, σε είδα ότι είσαι κουρασμένος, γι' αυτό στο πέταξα, γι' αυτό στο είπα, χωρίς παρεξήγηση. Εγώ αμέσως καταλαβαίνω. Γιατί κι εγώ πίτα είμαι. Κι εγώ πίτα είμαι. Τι νομίζω, εγώ είμαι καλά. Έτσι μου έρχεται να πέσω κάτω. Λοιπόν, αλλά είμαι πολύ δυνατή εγώ. Λοιπόν, αυτά παιδάκια σήμερα αυτό ήτανε. Τζούλια μου, τι κάνεις, Τζούλια, πάνω σε είδα, σε είδα. Τι μου κάνεις, τι μου κάνεις, τζουλάκι μου. Και σε ακολούθησα. Θέλω να σε ξενυχτήσω, τζούλια μου. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδάκι, αυτό ήταν για σήμερα. Μπαίνουμε στο προφίλ μου, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μας αρέσει. Από καρδούλες, από γενικά κοινοποιησούλες, ό,τι μπορούμε να ανεβάσουμε το λογαριασμό πάλι στα ύψη. Στα ύψη τελείως. Και έχουμε να δούμε πολλά και να κάνουμε πολλά εδώ μέσα. Σε ευχαριστώ, Εθνική Σταρ. Για να κάνουμε λίγες χαιρετούρες εδώ. Να διαβάσω κάποια έτσι σχόλια και να κλείσουμε σιγά σιγά. Εκτός δεν ξέρω, τώρα που είναι και η Τζούλια πάνω. Πάμε για ένα μικρό αγώνισμα, ένα πολύ μικρό όμως. Για να δούμε. Ένα μικρούλι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, για να δούμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Τζούλια, βάλε τα δυνατά σου. Por favor. Por favor. Καληνύχτα, Κάρολ. Καληνύχτα. Ευχαριστώ. Για να δούμε, παιδιά, που θα πέσουμε. Καληνύχτα, Superstar. Τα λέμε αύριο, όποτε θέλεις. Έλα. Κάνω ένα μικρό μικρό αγώνισμα, παιδιά, και το κλείσω κι εγώ.
Καλό βράδυ, Σία μου, καλό βράδυ. Για να δούμε πού θα σταματήσει αυτό το αγώνισμα. Το ψάξιμο για αγώνισμα. No. Έχει γούστο να με βγάλει σε καμία Ινδία. Νυχτιάτικα. Για να δούμε. Τώρα, γιατί είπα θα κάνω. Ένα μικρό αγώνισμα και μετά. Βρήκα κι εγώ. Ναι, δεν μπορώ να ξενυχτάω. Δεν μπορώ να ξενυχτάω. Ειλικρινά το λέω. Ορίστε. Δεν σταμάτησε πουθενά. Το πάμε άλλη μία ή για να δω. Έστειλα εγώ μία πρόσκληση. Δεν έγινε αποδειχτή μάλλον. Τώρα έχω καιρό. Δες το προφίλ μου. Ο Κάρλος Ντανιέλ με... πώς το λένε, με... ανακοινώνει. Πάμε παιδιά λίγο tap 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 tap. Τι είναι αυτό 6,5 κάπα. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο το tap tap tap. Ξεχνάτε πάντα το tap tap tap. Πάμε λίγο. Καλησπέρα Τάκη. Γεια σου Πενέλοπε. Να δείτε παιδιά ιστορικό και στο προφίλ όλα τα βίντεο μου με τη σειρά. Κάνουμε like παντού και κοινοποιησούλες. Κοινοποιησούλες πολλές. Πάμε. Από πάντα. Είναι μέσα στο αίμα μου, μέσα στη φλέβα μου, μέσα στα κύτταρά μου. Στην βάση αυτό θα δούμε τι θα αλλάξω μετά. Hello. Βγήκε. Το Μάιο.
where are you from? Gode, gode, gode. Serbian, du? Serbia. Du? I am Austria. Austria? Yeah, Österreich. Österreich. Mach die Pelote. I didn't sign. Let's go for a game. Let's go. Wie alt bist du? Da, tschüssi, sag. Wie alt bist du? Wie alt bist du? One more time. How old are you? Ah, how old are you? 44. German? German? Deutsch? Yeah, German, yeah. I have grown up in Germany. I am born in city, not in a dorf. Meine Schwester. Kannst du tanzen? Nee, kannst du. Frag mal Match. Ich kann es gut machen. Who Luz muss tanzen? One more time, I have done to this time. Kannst du tanzen auf Englisch? Kannst du tanzen auf Englisch? Ah, can you dancing? Who lose? Match, match? Na, Maria, lose. Idei, kaži. Maria, idei, kaži da ko izgubi, mora da... Who lose? Match? Who lose? Mas dancing. Dancing, dancing. Damn it, I have don't understand. Dancing, die haben immer... What do you say? Bruder, was ist mit dir? Danke, Radio! Na, Bruder, sag mir... Na, Bruder, wo bitte ich das Radio 15 Minuten? Hallo? Can you... what do you speak? What can you speak? English? I speak German. German. German? German. What? Rede Deutsch mit mir. English. I can't understand. Kannst du Deutsch mit mir reden? Ja, ich höre dir. Ja. Schau, mach aus kurz, bitte. Wer dieses Match verliert, muss tanzen auf. Wer Match verliert? Ah, Match. Nee, ich kann nicht jetzt gleich, ich kann nicht. Ich kann nicht. Nein, aber ich weiß es nicht, welche Resultat bekommen beide. Warte. Soll mal gucken, warte. Aber warte. Ich kann nicht tanzen diesmal. Diese Zeit, ich kann nicht leider. Ich bin müde auch. Yes, warte. Wenn hier Match, wer verliert, ich lasse Musik und Verlierer muss tanzen, okay? Ja, ich kann hier. Tanzen. Leider, ich kann. Zuschauer. Ich kann nicht einverstanden, leider, es tut mir leid, weil ich bin so müde. Ich bin schon müde, ist zu spät auch. Gibst du nur Handy und machst du nur so, machst du diese. Nee, ich kann nicht. Kannst du nur halten und machen. Bruder, gib mir weg. Ich kann nicht. Na, Bruder, bitte. Wir machen ein Freimatch. Wenn verliert jemand, hat verliert. Wenn hat gewonnen, hat gewonnen. Einfach das. Bravo. Nein, Kaže, od Sušao si daj pare. Leute tun hören, sie zahlen, sie gibt Geld. Muss, Bestrafung. Nee. Ich habe egal. Gespielt so viele Mal und ohne diese Bestrafung. Ja, nee, ohne. Bist du Frau oder Mann? Ich bin Frau. Aber du warst Mann, oder? Nein. Wie heißt du? Ist dein Name Paul. Jeanette. Paul Braccio. Aha.
Να, όχι, 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 να. Εγκάλ. Να, πρώτα, βίτσι, δεν πόλες να ζένε. Κάνς του... Υπάρχει κάνει ρεγγέλ, κάνει ρεγγέλ, δεν θελίρε, όντα δεν θελίεστου. Υπάρχει κάνει ρεγγέλ. Αλλά λόγιτε πεμία, πεμία λόγιτε τσάλεν. Πεμία, πεμία, πεμία μάχεν λόγιτε τσάλεν γελτ. Μένε τσούσαουα, μένε λόγιτε. Ja, ich weiß nicht mit, mit deinen Leuten, was machst du, aber mit mir ist ganz anders. Aber warte, schau, meine Leute haben gezahlt und jetzt eigentlich musst du Bestrafung machen, jetzt musst du tanzen eigentlich. Nein, nein, bei mir existiert das nicht. Aber meine Vielen Leute Dank, haben gezahlt. Bis zum nächsten Mal. Aber bei mir geht das nicht so. So, καλέ, πώς μιλούσε αυτός τώρα στα γερμανικά, όρεξη είχα. Πάμε άλλο ένα λίγο, πάμε άλλο ένα. Να δούμε. Ναι, καλέ, ξέρεις τι έλεγε αυτός, άμα δεν κάνω... χορώ και αυτά, παίρνω πρόστιμο και βλακίες τέτοιες. Άσε με τώρα. Τόσους αγώνες έχω κάνει, κανένας δεν είπε κάτι τέτοια μαλακία. Γεια σου. Γεια σου Γιώργο. Χρήστος βασικά, αλλά εντάξει. Πώς? Χρήστος, Χρήστος. Α, sorry καλέ, γιατί βλέπω Τζέο, GG Τζέο και νόμιζα εγώ σου Γιώργο. Έχω παράθυρο, θα τρελαθώ. Α! Όχι τώρα, μετά θα πάω να κοιμηθώ. Ναι, άκου τώρα τι έγινε με τον άλλον. Επέμενε ότι άμα δεν κάνω χορό και βλακίες, λέει αυτό είναι, λέει, πρόστιμο. Εσύ το πιστεύεις? Α, καλά. Ξεφτύλες. Ε? Ξεφτύλες. Πώς? Ξεφτύλες, λέω. Ξεφτύλες, ναι, ξεφτύλες. Και επέμενε, λέει, είναι πρόστιμο. Λέει, θα φάω πρόστιμο άμα δεν... τον κακό του τον καιρό. Πρέπει να τον μπλοκάρω. Τέλος πάντων. Εδώ έχουν μπει πάλι κάτι καθυστερημένα και βρίζουνε. Καλέ, ένα αγώνισμα είπα να κάνω και μου έσπασε τα νεύρα τώρα αυτός. Εγώ θέλω άλλους 500 για να και μπορώ να κάνω live. Επέμενε, λέει. Αλλιώς λέει είναι πρόστιμο, λέει. Πρόστιμο χρημάτων. Μου ήρθε να το πω καμιά κουβέντα. Καλά, εσύ είσαι Αυστρία. Τι το λέει. Πώς? Εσύ τουλάχιστον είσαι μακριά Αυστρία. Ναι, ναι, εννοείται. Δεν ξέρω αν έχει δικό του τρόπο να κάνει, δεν ξέρω, αναφορά στο TikTok και να πει ότι επειδή εγώ δεν χόρεψα, δεν έκανα, δεν έρανα, γιατί αυτό είναι και στους κανονισμούς, το ξέρεις, ε? Αλλά κανένας δεν μου το ζητήσει. Φορές που όταν πρώτο άνοιξα, όταν πρώτο γνώρισα εδώ πέρα το social, μου λέγανε, α, ο Γιώργος αυτός από τη Λάρισα, μου έλεγε ότι πρέπει να κάνω κάποιους χορούς, κάτι τέτοια. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικά, δεν είναι υποχρεωτικά, 100% δεν είναι υποχρεωτικά. Κάτι. Και εγώ θα κάτσω να τα διαβάσω αύριο. Το τι... Κάτσε να απαντήσω σε ένα σχόλιο. Κοίταξε τα μούτρα στον καθρέφτη εσύ κάτω από τα σχόλια. Γιατί δεν κοίτας το τι μούρι στον καθρέφτη, ρε. Ευχαριστώ, Στεφάν. Εστεφαϊλίνα Παπά. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, το ξέρω. Μου πάει πάρα πολύ, παιδιά, η Αυστρία. Πάρα πολύ, νιώθω χαλαρά. Δεν είμαι ρομπότ όπως στη Γερμανία. Μια χαρά έχει. Νιώθω πολύ ήρεμα. Πολύ ήρεμα. Σαν να είμαι στην Ελλάδα.
Καθαρσής, καθάρισε τα μούτρα σου εσύ κάτω. Πραγματικά πρέπει να τους πετάς έξω αυτούς τους. Δεν δίνω σημασία, Εθνική Star, δεν δίνω καθόλου σημασία, δεν μπορώ να δίνω σημασία άλλο. Και το live είναι ελεύθερο για όλους. Ελεύθερο για όλους, πραγματικά. Ούτε μπλοκάρω, ούτε σιγάσεις, ούτε τίποτα δεν θέλω. Τα έχω βαρεθεί, τα έχω φάει με το κουτάλι να το πω, έχω βαρεθεί, δεν μπορώ άλλο. Με τις πλάτες τις δικές σου ανέβαινε. Θέλω κόλουθους, θέλω κόσμο, θέλω ακολουθίες, θέλω... με την πλάτη... Έδρευση εδώ μέσα, θέλω έδρευση, θέλω εξάπλωση, τέλος. Με την πλάτη τη δική σου ανεβαίνουν όλοι. Το ξέρω, αυτό ξαναπες το. Ανεβάζουν τα βίντεό σου και ανεβαίνουν όλοι viral. Άσε, άσε, άμα ανοίξω το στόμα μου τώρα τι γίνεται με την πλάτη τη δική μου. Δεν χρειάζεται, το ανοίγω πότε. Εγώ. Το ανοίγω εγώ για φυσένα. Ένας που είναι τόσο μεγάλο όνομα και καλλιτέχνης, θα μου πεις, και γιος καλλιτεχνών, τώρα δεν ξέρω πού πάει το μυαλό σου, από μένα ήθελε να πάρει, να ανεβεί στα νούμερα. Άντε βάλει με το μυαλό σου εσύ τι είναι εδώ μέσα το σούπερ εθνικό, ποιος είναι ο σούπερ εθνικός. Ναι. Κρίνουνε κάτι άλλο, που είπες τίποτα άλλο, γιατί τα φτιάξαμε. Το έχουν ακόμα. Εγώ μπορεί να χάσα 15.000 ακόλουθους, αλλά τα φτιάξαμε. Και θέλω παιδιά τους ακόλουθους μου πίσω. Θέλω δυνατά να ανεβάσουμε το κάστρο μου όπως το είχα και να το υπερανεβάσουμε πιο ψηλά. Πάμε τώρα. Χίλιοι κάθε μέρα. Χίλιοι ακόλουθοι την ημέρα, τώρα. Και μην ξεχνάμε τα tap-tap, έχω πει. Πώς φάσεις, θα το πω. Πες το λίγο εσύ, Εθνική, για τα tap-tap. Ναι. Ανεβάστε λίγο την Πάολα. Έχω μπερδευτεί, Ζανέτ, Πάολα. Πάολα, αγάπη μου, για λίγο, μέχρι 8 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν κοιτάς τα μούτρα σου εσύ κάτω? Τι μιλάς, γιατί δεν κοιτάς τα μούτρα σου, ξέρω εγώ. Άσχημος είσαι και φαίνεσαι από όβρασμα. Εσύ κάτω στο σχόλιο. Άσχημα, εξακολουθεί. Η ζήλια φαίνεται, αγάπη μου, βγάζει μάτι. Καλά τώρα. Σύχαμα είσαι εσύ, από κάτω. Δεν κοιτάτε αυτά που τους βλάκες που ανεβάζετε στο YouTube. Κοιτάτε έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο. Κόμπλεξ, ου. Όπως είσαι μέσα στη θάλασσα, πνίξου κιόλας. Και τι καταλαβαίνεις άμα αντιμιλάς, δεν βγαίνει κάτι. Αλλά ναι, αυτά να μου πεις. Άστα. Τίποτα δεν βγαίνει, πίστεψέ με. Ίσα περισσότερο τους δίνεις... Ακριβώς, ναι, δεν αξίζει να μιλάς. Να το πω έτσι. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σε ανέβει στο κρεβάτι. Το γίνεται όσο μιλάς. Γι' αυτό εγώ απαξιώ. Καλά κάνεις. Εγώ θα τους έβαζα, θα τους απέκλεια, να μην ξαναμπαίνανε. Δεν με νοιάζει. Ίσα-ίσα. Καλά κάνεις, γιατί θα μπαίνουν και θα ξαναβγαίνουν. Και ανεβαίνει και το προφίλ περισσότερο και γενικά ανεβαίνουμε. Μιλάει ο άλλος για κρέμασμα, ενώ δεν έχει κρεμάσει καν τα βρακιά του που βρωμάνε. Στην απλόστρα και μιλάει στο κινητό τώρα αυτός.
Δεν με νοιάζει τίποτα τι γράφουν και καμιά φορά σου λέω δεν τα βλέπω και καθόλου. Αν θα πέσει το μάτι μου καμιά φορά τυχαία, θα πέσει. Αν δεν πέσει, δεν ξέρω τι γίνεται κάτω. Δεν μπορώ να ανοίξω την κάμερα για κάποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Α, ναι, δεν έχω 1.000 ακόλουθους τώρα. Α, ναι, πρέπει να έχεις. Έχω 500. Θες άλλους 500. Το μισό του 1.000. Εγώ να δω τώρα τι θα βάλω εδώ πέρα για στόχο. Αφάλι, θα φάει μια αναφορά τώρα. Όποτε είναι, αν θες να κλείσεις, πες το μου. Όχι, καλέ, δεν κλείνω τώρα, σε λίγο. Okay. Εντάξει, δεν είχα και λίγο εδώ πέρα που είμαι. Έχω από τις 10 η ώρα. Στο παλιό σου προφίλ θυμάμαι είχες 13,3 ακούλουθους. 14,6 είχε φτάσει. Ναι, έχει φτάσει πολύ ψηλά. Σε παρακολουθώ από τότε που άνοιξες το TikTok. Μίλησε καλά. Άκου τώρα βλακίες. Δεν φτάνει που βάζεις στόχο, θέλει να βάλεις και μία περιγραφή πάνω. Αυτοπορεινά πόσο κάνει? Στο παλιό μου το account είχα πολλά coins. Τώρα αυτό είναι καινούριο. Ναι, αυτό είναι καινούριο. Το άλλο. Τι ονομασία το έχει στο προηγούμενο? Στο προηγούμενο. Το άλλο το είχα τέτοιο. Το ίδιο πάλι. Α. Αλλά μάλλον. Πώς έχεις κολλήσει τώρα με αυτή την ονομασία και εσύ, ή αισθάνεσαι ότι σου αρέσει αυτό και για σένα, σαν τύπος? Κοίταξε. Αν από εδώ. Κοίταξε, από τα άτομα τα 130 μπορεί να με ξέρει κανένας από εδώ. Είχα ανεβάσει βιντεάκια που με την Ατάση τα ίδια, τα ίδια βιντεάκια. Δηλαδή, ναι, είχα τέτοιο. Σαν τι βιντεάκια, από ποιον, από σένα ή... Από μένα. Α, από σένα, οκ. Okay. Και πώς, εγώ άλλο όμως σε ρώτησα... πώς σου κόλλησε αυτή η ονομασία, αυτό? Είναι στον τύπο σου, είναι... Αυτό, ήθελα να ξέρω. Εντάξει, το ονόμασα έτσι γιατί... είχα απλά το ονόμασα έτσι. Απλέστα μου και το ονόμασα έτσι. Το απλά τώρα δεν λέει κάτι. Σίγουρα κάτι θα έχει γίνει. Κάτι θα σε προσέκλεισε για να το κάνεις αυτό. Εντάξει, άντε λίγο εσύ. Τα καταλαβαίνεις όμως αμέσως. Εγώ ανοιχτό βιβλίο διαβάζω, κλειστό βιβλίο. Για πες μου λίγο να ξέρω, έτσι από περιέργεια και εγώ το ρωτάω. Τίποτα, απλά είχα φάει ένα κόλλημα με τα βίντεο και μου άρεσαν πάρα πολύ και ήθελα να τα αναπαριστώ κι εγώ. Άρα έβαζες δικά μου βίντεο στο προφίλ σου? Όχι δικά σου, τα αναπαριστούσα με τη... Τα αναπαριστούσες? Τα αντίγραφα, όχι ανέβαζα το δικό σου βίντεο στο δικό μου. Α, ναι. Και τώρα δηλαδή, άμα μπω στο προφίλ σου, θα δω την αναπαράσταση που κάνεις όπως ό,τι κάνω εγώ. Τώρα μου τα έχουν κλείσει.
Να σου βάλω μια φωτογραφία με τη μάπα μου στο προφίλ. Για βάλε μια φωτογραφία να δω. Για βάλε μια φωτογραφία να δω. Μισό λεπτό. Δεν το περίμενα αυτό τώρα να το ακούσω. Δεν το περίμενα τέτοια ώρα. Τέτοια λόγια. Όχι, όντως. Αλήθεια σου λέω. Καλέ, και είχα βάλει 100.000 προλήψεις στο καθένα. Στα πλακάκια, στα τσιμέντα, στα ταβάνια. Δεν με βγάζετε αφίσα παντού να τελειώνουμε. Για να είσαι εδώ και σένα. Και κοίτα τι μου λέγανε όταν ανέβασα το βίντεο. Μου λέγανε η Ζανέτ 2. Όλοι αυτό μου θα πάρει 100.000 προβολές και... Τέτοια να μου λες. Αλλά όχι με, με τα δικά σου βίντεο. Απλά μάξα να αναπαριστώ το δικό σου χαρακτήρα. Για να είσαι εδώ. Για να είσαι εδώ πόσο το πετυχαίνεις. Γιατί εγώ δεν αντιγράφομαι. Αλλά για να είσαι εδώ. Έχω φωτοπροφίλ τώρα. Μη με κάνεις και γελάσω μόνο. Να δω. Εντάξει, εντάξει. Φωτογραφία έχω, φωτοπροφίλ. Για βάλ' την, να τη δω. Αλλά νομίζω πρέπει να βγω και να ξαναμπω. Οκ, ναι. Περίμενε και έρχομαι. Για να δούμε τώρα, τι μάθαμε τώρα νυχτιάτικα. Αν παριστάνει εμένα. Καλά, εμένα κανένας δεν μπορεί να με παριστάνει. Αλλά για να δω. Τι θα δω, η κακομοίρα. Και χείρα και κακομοίρα. Για να δούμε καλέ, για να δούμε. Τι θα δω βραδιάτικα. Πού είναι παιδιά, είπε θα ξαναρθεί. Όχι. Ανέβανε εδώ. Πώς να είσαι εδώ, αφού δεν ήρθες παράθυρο. Θα το δω εγώ το προφίλ σου μετά, εννοείται. Για καλέ το είχαν βάλει. Στα σχόλια. Στα σχόλια τι? Στα σχόλια. Μπορείς να πατήσεις το εικονάκι. Όχι, δεν είδα κάποιο εικονάκι. Για να στείλ το πάλι. Δεν είδα κάποιο εικονάκι στα σχόλια. Όχι. Το πήγα και τέρμα πίσω. Μόνο γράμματα είδα. Μα γιατί δεν βάζεις μια φωτογραφία εδώ πέρα όπως είσαι ή δεν κάνει. Δεν μπορείς. Έβαλα πριν. Μπορείς. Ναι. Γιατί δεν βάζεις τώρα πάλι να δω. Μισό. Εγώ θέλω να δω γεμάτο. Ολόκληρη τι? Φωτογραφία μεγάλη εδώ. Τι να δω, το μικρό το εικονοδιάκι, τι να το δω και δεν βλέπω κανένα εικονοδιάκι κάτω στα σχόλια. Κάτσε, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Πιστεύω γίνεται. Για δοκίμασέ το.
Γεια σου Φώτη μου, καλά αγάπη μου, καλά. Μόνη, θα κοιμηθώ πάλι. Μπα, δεν γίνεται. Ενώχει. Δεν γίνεται. Ωραία, εντάξει, θα το δω εγώ το προφίλ σου. Το όνομά σου το κανονικό? Με λένε Γιώργο. Γιώργο σε λένε? Ναι, η διανομασία. Μάλιστα Γιώργο, μάλιστα. Θα το δω εγώ το προφίλ σου. Okay, τα λέμε. Εννοείται, εννοείται, να τα πούμε. Αν θες κάθεσαι κι άλλο μέχρι να κλείσω, δεν έχω θέμα. Κοίταξε, όχι, γιατί δεν έχω πολύ μπαταρία. Εντάξει, εντάξει, έγινε. Όποτε θέλεις ξαναέλα. Και θα σε αξιολογήσω. Σε αξιολογήσω. Μακάρι να με πέτυχες, βρε, καλά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Έχω γωνία. Καλό βράδυ, ναι. Έλα, έλα, θα τα πούμε. Παιδιά, αυτό ήταν πολύ έκπληξη. Ξέρω ότι θα πάρουν το βίντεό μου, θα το ανεβάσουν από τα live μου ή εκείνο το άλλο. Αλλά το να θέλει να με παριστάνει και κάποιος είναι λίγο too much. Και αυτό θέλω να το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Να δω και να αξιολογήσω αυτό. Λοιπόν, αγάπες μου γλυκές, αυτό ήταν, όχι το ραντεβού στα τυφλά, αυτό θα το κάνουμε άλλη φορά. Θέλω τεκνά να βρούνε το άλλο τους μισό εδώ μέσα. Θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Το ραντεβού στα τυφλά από εδώ μπορεί να γίνει, μην νομίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει. Θα είστε κάποιοι υποψήφοι, τρία άτομα. Όσοι θέλουν του ιδίου φίλου, με το ιδίο φίλο θα βρούμε άλλα τρία άτομα. Θα μπαίνετε παράθυρο, θα μιλάει ο ένας με τον άλλον. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Λοιπόν, και στο τέλος, αυτός που θα είναι πλάτη, γιατί θα είναι πλάτη, θα γυρίσει, δηλαδή θα βάλω ένα παράθυρο. Από κάτω τρία παράθυρα. Θα είναι και οι τρεις πλάτη. Και οι τρεις πλάτη. Άντρες. Όταν θέλει ένας άντρας να βρει έναν άντρα. Ή όταν θέλει μια γυναίκα να βρει μια γυναίκα. Ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν. Θα γίνουν ερωτήσεις. Θα έχετε ετοιμάσει ερωτήσεις. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Θα το πούμε άλλη φορά. Εδώ δεν θα είναι το χρυσό κουφέτο. Θα είναι το ραντεβού στα τυφλά. Θα το πούμε άλλη φορά. Μακάρι μπορεί να βρει, να βρεθεί και κάποιος για μένα. Θα το παίξω και ιδιωτικό. Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε, 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 πάμε.